Συνηθισμένο σχόλιο για το πόσο αντριχιαστική είναι η νύχτα. Check. Σχόλιο για το πώς μερικές φορές απαθανατίζουμε τρομερά πράγματα στις κάμερες κινητών και τηλεφώνων. Check. Νομίζουμε πως σε αυτό το σημείο δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Φοβόμαστε όλοι το σκοτάδι σε κάποιο βαθμό. Ναι, προφανώς. Επίσης φοβόμαστε το άγνωστο. Ναι, και αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει. Οπότε τα βίντεο με αντριχιαστικό περιεχόμενο, είτε αυτό είναι υπερφυσικό ή απλά παράξενο, μας επηρεάζουν περισσότερο. Δυστυχώς όμως, όσο και αν μας τρομάζει, το υλικό που κατηγοριοποιείται ως παραφυσικό είναι πάντα αβέβαιη η τεχνησιότητά του. Από την άλλη, είναι αυτά που έρχονται από τη φρικτή πραγματικότητα στην οποία ζούμε που θα έπρεπε να μας σοκάρουν. Σήμερα θα δούμε 5 αντριχιαστικά βίντεο που τραβήχθηκαν τη νύχτα. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε για το ταξίδι σας στο άγνωστο. Είναι τραγικό το πόσα λίγα views έχει το εν λόγω βίντεο στο YouTube. Στην περιγραφή του βίντεο, ο ιδιοκτήτης του καναλιού γράφει πως κατάφερε να καταγράψει μια παρουσία στο υπόγειό του. Αναφέρει πως ενώ καθόταν στο σαλόνι του, άρχισε να ακούει περίεργους θορύβους να έρχονται από το υπόγειο και έτσι πήρε την κάμερά του, όπως είναι πολύ λογικό να κάνει κανείς στις μέρες μας, και πήγε να δει τι ακουγόταν. Ο άντρας στεκόταν στην κορυφή της σκάλας και άρχισε να φωνάζει προς το σκοτάδι, πως άκουσε φωνές και αν είναι κανείς εκεί. Σαν απάντηση, ψιθύροι ακούγονται, πράγμα που κάνει τον άντρα να πισωπατήσει τρομαγμένος. Ακούγοντας προσεκτικά τους ψιθύρους, μας φάνηκε ότι είπε «Είναι εδώ, αλλά δεν είμαστε και σίγουροι». Όταν γυρίζει στη θέση του, προσπαθώντας να καταγράψει καλύτερα το σκοτάδι, μια μορφή φαίνεται να περνά στιγμιαία πίσω από την πόρτα του υπογείου. Ψεύτικο? Πολύ πιθανό. Δείτε το βίντεο και μόνοι σας. The following footage was recorded after hearing voices from upstairs. Please be advised, the images that you see may be disturbing. I heard some noises again. Hello? No way. No! Let's watch that again here and slow it down. Here is a close-up image of the figure that was seen walking across the doorway at the bottom of the stairs. This image can still not be explained. Στα πρώτα μας βίντεο, 2,5 χρόνια πριν, είχαμε μιλήσει για αυτά τα πλάσματα που ονομάζονται Shadow People ή σκιερί. Πλάσματα που εμφανίζονται ως σκοτεινές φιγούρες, τις οποίες μπορείς να προσέξεις με την άκρη του ματιού σου και μόνο. Αυτό το βίντεο που θα σας δείξουμε υποτίθεται πως πιάνει στην κάμερα ένα από αυτά τα πλάσματα. Για λόγους τους οποίους δεν γνωρίζουμε, ένας υπεύθυνος μιας μεξικάνικης αερογραμμής βρίσκεται μέσα στο αεροπλάνο, ψάχνοντας για κάτι με μοναδικό φως του, ένα φακό. Πηγαίνοντας μπρος και πίσω μέσα στο αεροπλάνο, ξαφνικά νιώθει πως κάποιος τον παρακολουθεί και δεν κάνει λάθος. Γυρνώντας προς τα πίσω, βλέπει στιγμιαία αυτό που μοιάζει με ένα σκοτεινό σώμα χωρίς πρόσωπο να τον κοιτάζει από την άκρη του διαδρόμου. Η αντίδρασή του είναι να το βάλει στα πόδια. Θα μπορούσε εύκολα κάτι τέτοιο να είναι προϊόν edit, μα η τελική γνώμη είναι δική σας. Ας δούμε το βίντεο. Verga.
Το παρακάτω έχει λίγο ιστορία πίσω του, οπότε θα πρέπει να σας την εξηγήσουμε για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο εν λόγω φύλακας έλεγε πως κάθε βράδυ έβλεπε μία παρουσία στους χώρους του κτηρίου, η οποία το στήχιωνε. Φυσικά, όπως είναι λογικό, κανένας δεν τον πίστευε. Είναι λιγάκι δύσκολο να το πιστέψεις. Στο βίντεο βλέπουμε τον φύλακα να κοιτάει αυτό που κατέγραψαν οι κάμερες, δηλαδή τον αντικαταστάτη του. Ο αντικαταστάτης του κάθεται ήρεμο στο γραφείο του όταν ξαφνικά παγώνει, λες και πρόσεξε κάτι στην εξώπορτα. Σύντομα, μια σκιά περνάει από τον πάτο της κάμερας και μπορούμε να δούμε στο πρόσωπό του πως δεν πιστεύει αυτό που βλέπει. Ο φύλακας γελάει νιώθοντας δικαιωμένος που κάποιος άλλος κατάλαβε ότι το κτίριο ήταν πράγματι στοιχειωμένο. Ο αντικαταστάτης ανέφερε αργότερα πως ένιωσε μια αλόκοτη ψύχρα όταν η σκιά τον πλησίασε. Κάτι που ο φύλακας ανέφερε πολλές φορές, αλλά κανείς δεν τον πίστεψε. Δεν είμαστε σίγουροι για το τι να πιστέψουμε, οι αντιδράσεις φαίνονται αρκετά ειλικρινείς. Είναι καλωστημένη φάρσα ή μήπως κάτι το αληθινό? Δείτε το βίντεο και μόνοι σας. Y'all, this Officer Hooks. Now, see, I'm not the only one. Watch. It still comes at night, though. Look to your right, on your right side. It started getting cold, too, he said. Watch. There you go. See it? And watch him. He got cold. It got cold. He was like, he saw that shit. He like, what the f-? He stopped. He looked like, what the fuck? I told y'all, I'm not tweaking. This shit is real, y'all. Το παρακάτω βίντεο ξεκινάει με το μήνυμα πως ο Φίλιπ ξυπνούσε συχνά βρίσκοντας την πόρτα της κρεβατοκάμαράς του ανοιχτή. Έτσι έβαλε κάμερα για να καταγράψει αυτό που συνέβαινε όταν εκείνος κοιμόταν. Στο βίντεο βλέπουμε το σκοτεινό διάδρομο και τι κατέγραψε την πρώτη κιόλας μέρα. Η πόρτα της κρεβατοκάμαρας ανοίγει μόνη της σιγά σιγά και ύστερα από λίγο, για μερικά δεύτερα, μπορεί κανείς να δει μια σκιά να περνά στο πλάι. Δεν ξέρουμε για εσάς, αλλά εμείς και μόνο στην ιδέα πως κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει ενώ κοιμόμαστε πάνω από το εκτεθειμένο σώμα μας, κάτι δηλαδή να σέρνεται μέσα στο δωμάτιό μας και να μας παρακολουθεί ενώ κοιμόμαστε, κάνει το αίμα μας να παγώνει. Τώρα, ψάχνοντας λιγάκι παραπάνω το κανάλι στο οποίο ανέβηκε αυτό το βίντεο, ανακαλύψαμε πως μάλλον αυτό και όλα όσα έχουν ανέβει σε αυτό το κανάλι επρόκειται μάλλον για web series, οπότε είναι μάλλον σκηνοθετημένα, ειδικά όταν βλέπουμε βίντεο σαν το παρακάτω. Paige. You and the camera, when are you gonna stop it? The doctor said record everything. I don't care what he said. Derek, I'm so over this house and I'm over the filming and everything. Paige! 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 Oh shit. Oh, Paige! Look at me. Ναι, το όλο πράγμα είναι σκηνοθετημένο, μα το web series φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον. Θα βρείτε το link για το κανάλι του στην περιγραφή. Σε περίπτωση που πάλι το ξεχάσουμε, έχετε το ελεύθερο να μας βρίσετε λίγο. Το παρακάτω διαφέρει δραστικά από τα άλλα, μιας και έχει να κάνει με τη φρικτή πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Το παρακάτω βίντεο τραβήχτηκε κάποια στιγμή το 2012. Σε αυτό βλέπουμε ένα ταξί να σταματά σε ένα σημείο. Εκεί ο άντρας που επέβαινε στο ταξί και ο ταξιτζής βγάζουν από το port bagage μια μαύρη σακούλα. Ο ταξιτζής δεν γνώριζε τι περιείχε η σακούλα. Το πιθανότερο θα ήταν, εάν γνώριζε για το περιεχόμενό της, να μην είχε βοηθήσει τον άντρα. Η νεαρή ηθοποιός, Τζέμα Μακλίσκι, αναφέρθηκε πως είχε εξαφανιστεί στις 1 Μαρτίου του 2012.
Την είχαν δει στο σπίτι της με τον αδερφό της νωρίτερα εκείνη τη μέρα. Μια ομάδα αναζήτησης 100 ατόμων οργανώθηκε από τα ξαδέρφια της γυναίκας και προσπάθησε να βρει πληροφορίες. Το ακέφαλο σώμα μιας γυναίκας βρέθηκε στις 6 Μαρτίου. Στις 9 Μαρτίου η αστυνομία ανακοίνωσε πως το σώμα άνοιγε πράγματι στην άτυχη Μακλίσκη. Στις 10 Μαρτίου το βίντεο από μια κάμερα ασφαλείας έδειχνε τον αδερφό της γυναίκας να σέρνει μια πλαστική σακούλα. Μέσα περιείχε το κομματιασμένο σώμα της. Μέρα με τη μέρα, περισσότερα κομμάτια του σώματός της άρχισαν να ανακαλύπτονται διάσπαρτα σε διαφορετικά κομμάτια της πόλης. Δείτε το βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Επίσης μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα μας, μπλουζάκια, κούπες και άλλα από το link στην περιγραφή. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.